Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις μέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, ακόμη και οι οφειλέτες που έχουν τελεσίδικα ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχουν δυνατότητα να ενταχθούν στη νέα ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Παράθυρο για ένταξη ανοίγει και για τις οφειλέτες με εκκρεμείς αιτήσεις. Εκτός ρύθμισης τώρα μένουν όσοι έχουν οριστικά ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Η ρύθμιση χάνεται επίσης για όσους καθυστερήσουν να καταβάλουν δύο δόσεις, καθώς και τις βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η-1η-2019, δηλαδή τις τρέχουσες εισφορές. Μαραθώνιο διαπραγμάτευση για τις παροχές και το δημοσιονομικό χώρο του 2019 για τις τράπεζες και τις μεταρρυθμίσεις θα έχει σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τους επικεφαλείς των θεσμών στο πλαίσιο της μεταπρογραμματικής παρακολούθησης. Πάγια θέση των θεσμών είναι πως η μείωση των συσσωρευμένων ανισορροπιών στην ελληνική οικονομία θα απαιτήσει πολλά έτη συνεχούς εφαρμογής των μεγάλων θεσμικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια. Με δειλά αλλά σταθερά βήματα επιστρέφει στην κανονικότητα η χορήγηση τραπεζικών δανείων μετά από 9 επώδυνα χρόνια οικονομικής κρίσης. Τα στεγαστικά δάνεια καταγράφουν άνοδο 43% το διάστημα 2016-2018, ενώ οι χορηγήσεις καταναλωτικών δανείων ξεπέρασαν τα 650 εκατομμύρια. Οι τράπεζες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρηματική πίστη, αφού χορηγούνται περισσότερα επιχειρηματικά δάνεια από όσα παρουσιάζουν αδυναμία πληρωμής. Οι εκτιμήσεις πάντως του τραπεζικού κλάδου είναι ενθαρρυντικές, καθώς αναμένεται αύξηση των χορηγήσεων κατά 30-40% την επόμενη τριετία. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυο να κυμαίνει σε 759,80 μονάδες, καταγράφοντας και 0,74%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τα περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.